Δεν είναι μόνο εγώ που αναστατώθηκα, αναστατώνεται και μια οικογένεια, ξέρεις, γονείς. Η μαμά μου θυμάμαι ότι ζήμωνε πρόσφορο και την εκκλησία και είχε σηκωθεί το πρωί. Και ήταν κάτι, δεν θυμάμαι μια κομπή τέλος πάντων, τσακώνονταν για μένα, ότι ξέρω εγώ, α, χωρίσαν, α, όχι, δεν χωρίσαν, α, εγώ μου δεν χωρίσαν. Και είχε μείνει η μαμά μου, είπε, ζήμωνε για πρόσφορο τώρα, να το πάει στην εκκλησία και ήταν, καταλαβαίνεις. Τι σημαίνει για εσάς ο Γιάννης Πάριος, δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο σου ζήσεις, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς που είμαστε. Αυτό φέρους. Που λες και εσύ, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έχει κλείσει. Οριστικά. Ναι. Πιστεύετε στην δεύτερη ευκαιρία στην ζωή. Προφανώς για να τη δίνω, την πιστεύω. Ναι, την πιστεύω. Συνήθως διαψεύδομαι. Έχετε αγωνία για τον χρόνο, προσέχετε τον εαυτό σας. Δεν είμαι από τις γυναίκες που θα σου πούνε βρε τι ωραία ρητίδα που δα σήμερα. Αχ, τι καλή και άλλη μία εδώ. Wow, κάνω πάρτι. Δεν σου κρύβω πως εάν χρειαστεί, αν κάποια στιγμή δηλαδή δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν μ' αρέσω, μπορεί να μπω στη δικασία να κάνω κάτι. Γιατί όχι. Η καθημερινότητά σας είναι εντατικές πρόβες, καθώς έχετε και πρεμιέρα πολύ σύντομα. Ναι, 20 Δεκέμβρη. Όλα ξεκινάνε από ένα φόνο. Υπάρχει ένας άντρας σε αυτό το σπίτι με 8 γυναίκες. Πλαισιώνεται από 8 γυναίκες. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο άντρας σκοτώνεται. Και αυτή ουσιαστικά είναι η αφορμή, ο φόνος, για να βγουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Έχω γούρι μου πάντα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια και λυπάμαι γι' αυτό. Η καρέκλα του μπαμπά μου είναι άδεια, όχι επειδή έχει πεθάνει, αλλά έχει άνοια και δεν μπορεί να έρθει. Και συγκινήσετε πάρα πολύ τώρα. Τώρα εντάξει, ναι, οκ, συγκινούμε, αλλά αυτή είναι η ζωή. Ξέρεις, οι γονείς μας είναι, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε. Αυτά. Μην κλάψω κιόλας στην εκπομπή. Έχουμε και Χριστούγεννα, άντε.